Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, Πούτι? Δύο. Ναι. Πραγματικά σας κάνω κάθε σε κάθε vlog, τα τελευταία δηλαδή vlog, σας κάνω update του κήπου. Έχω κατεβάσει ήδη μία βαλίτσα και είμαστε έτοιμοι για να... Καλημέρα σας, τι κάνετε? Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμη. Λοιπόν, το outfit είναι αυτό. Έχω βάλει τζινάκι. Τώρα αυτό σκέφτομαι να το βγάλω απ' έξω. Το κάνω κάπως έτσι. Και φεύγω, πάω. Έχω ραντεβού τώρα το πρωί για τα νύχια, να τελειώνουμε και να φύγουμε και με τα νύχια. Γιατί εντάξει, μαλλιά νύχια, σας το έχω ξαναπεί, τα βαριέμαι απίστευτα. Ο άντρας μου ξέχασε και το φορτιστή του εδώ. Λοιπόν. Και φεύγω τώρα, είναι πρωί, αρκετά πρωί. Το έκλεισα επίτηδες το ραντεβού αρκετά πρωί, ώστε να τελειώνω, να έχω όλη τη μέρα μπροστά μετά με τα παιδιά. Φυσικά έχω και πάρα πολύ σίδερο, να βάλω και τα ρουχαλάκια για πλύσιμο. Έχουμε δηλαδή αρκετές δουλειές και επίσης θα φτιάξουμε και cheesecake με τον Δημήτρη. Νομίζω ότι το αγόρι μου πάει για Masterchef. Νομίζω του αρέσει πάρα πολύ η μαγειρική και του αρέσει γενικά να δημιουργεί. Οπότε, ναι. Θα τον έχω μαζί στην κουζίνα σήμερα, θα δούμε πώς θα κυλήσει σήμερα η μέρα μας. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου γράψετε και εσείς ιδέες, πώς περνάτε τα πρωινά σας, γενικά πώς περνάτε την ημέρα σας. Εμείς γενικά περνάμε πάρα πολύ χαλαρά, δηλαδή πιο χαλαρά δεν μπορείς να το πας. Και αυτά. Λοιπόν, τα λέμε στη συνέχεια, σας κλείνω κάπου εδώ και σας ανοίγω για να δείτε τα νυχάκια. Λοιπόν, έχω επιστρέψει, είναι απογευματάκι να σας πω πρώτα απ' όλα, να το και το παιδί. Έχω έρθει σπίτι, έχω αλλάξει και έτοιμα τα νυχάκια για το γάμο. Το βλέπετε τι κάνει. Λοιπόν, είναι ένα πολύ opal χρώμα, δεν ήθελα κάτι ξεκόκκινο ή χρωματιστό ή γενικά κάτι. Ήθελα ένα άπαλο, το οποίο σε περίπτωση που σας αρέσει έτσι το χρώμα, να σας πω ότι είναι ένα γαλακτερό, πάρα πολύ απαλό και από πάνω, δεν ξέρω τώρα αν... Κάνε βρε σου, έλα. Κάνε ζου. Ωραία, τώρα κάνει ζου. Λοιπόν, είναι το γαλακτερό, από ό,τι μου είπαν τα κορίτσια. Το ανοιχτό χαλακτερό και από πάνω μου έχουν περάσει ένα πάρα πολύ ροζ. Τους έδειξα μια φωτογραφία και μου βγάλανε ακριβώς το χρώμα αυτό, δηλαδή αυτό που είχα δει. Α, παρεμπιπτόντως τελειώνει και η μπαταρία της κάμερας, τι ωραία, τι καλά. Οπότε έκανα αυτό στα χέρια και το ίδιο χρωματάκι έκανα και στα ποδαράκια. Σας ξαναλέω ότι δεν ήθελα κάτι είτε κόκκινο είτε κάτι έντονο, ήθελα κάτι απαλό. Και γι' αυτό επέλεξα αυτό. Το μήκος είναι καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ καλό. Επίσης, ένας λόγος που επέλεξα να τα ξανακάνω οβάλ είναι γιατί και την προηγούμενη φορά που τα είχα κάνει μου κράτησαν πάρα πολύ σε σχέση με τα τετράγωνα. Δεν ξέρω αν εσείς το γνωρίζετε αυτό. Γράψτε μου κάποιο στα σχόλια αν το γνωρίζετε. Αν ισχύει δηλαδή. Αλλά έχω την εντύπωση ότι με τις δουλειές που κάνω εγώ στο σπίτι το τετράγωνο δεν μου κρατάει. Οπότε ναι. Ζήτησα οβάλ και γίνανε οβάλ και σας τα ξαναδείχνω έτσι για να τα απολαύσετε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Τώρα πάω να βάλω τη μπαταρία της κάμερας να φορτίζει. Ο Δημητράκος είναι κάτω παίζει μπάσκετ, ο Μπάμπης είναι εξαπλωμένος και χαλαρώνει, η Μαρίλια επίσης χαλαρώνει. Και εγώ τώρα ετοιμάζομαι να φτιάξω ένα cheesecake έτσι να έχουμε ένα γλυκάκι σήμερα το τελευταίο επεισόδιο του πρώτου κύκλου του σασμού. Περιμένω να το δω, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι φαν του σασμού. Έγινα προς το τελευταίο και έλεγα, τώρα μου έρχεται στο μυαλό που έλεγα στην Αγγελική πώς το βλέπεις πραγματικά, αλλά δεν ξέρω, κόλλησα, δεν ξέρω. Λοιπόν, οπότε σήμερα είναι το τελευταίο επεισόδιο, θα το δούμε, θα κάτσουμε να το δούμε, να έχουμε και έτσι ένα γλυκάκι να τσιμπάμε. Και πάρα πολύ ζέστη σήμερα, πάμε να δούμε λίγο τι κάνει και ο Δημήτρης πριν κλείσει η κάμερα. Για πάμε να δούμε τι κάνει, άκος παίζει μπάσκετ, βάλαμε την μπασκέτα και έχει ξετρελαθεί. Σήμερα κόψαμε και το τελευταίο μας αγκουράκι, το τελευταίο δηλαδή αυτό που ήταν έτοιμο να φύγει το βγάλαμε.
Εδώ βγαίνουν, βλέπετε, βγαίνουν άλλα τώρα. Α, να, βγαίνουν και εδώ δύο. Εδώ πέρα, να, τα βγαίνουνε. Οι πιπεριές μας μεγαλώνουνε.
Λοιπόν, μόλις έχω κάνει μπανάκι. Εγώ θα κάτσω εδώ να μιλήσω στην κάμερα, εντάξει. Θα παίξω, αγάπη μου. Και μόλις έχω κάνει ένα ντουζάκι και καθόμαστε. Μάλλον θα φάμε κάνει καλαμάκι τώρα. Λοιπόν, και παίζουμε τώρα για να τους... Ο Δημήτρης θα κρύψει τώρα, διασκεδάσω. Ναι, αγάπη μου, τώρα μιλάς. Θα και θα δει. Α, να πω μέσα, ωραία, το μέσα, όλοι. Έλα. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, και βρήκα μια φαϊνή ιδέα. Να κρύβουμε ένα κουκλάκι στο σπίτι και τα παιδιά να το βρίσκουν και εγώ μαζί να τους βοηθάω. Οπότε αυτή είναι η ασχόλησή μας αυτή τη στιγμή. Έτσι περνάμε, περιμένουμε τον μπαμπά μας να έρθει, πας και φάμε κανένα καλαμάκι. Το μαλλί συγκλονιστικό, φανταστικό. Τέλος πάντων, μπουμπάκου, μπουμπάκου, σε φάμε το καινούργιο του τόι. Καινούργιο παιχνιδάκι. Τράκι μου όμορφο, φάτσα μου όμορφη. Μαμά, κοίτα μου θέλω ό,τι κάνω. Φάτσα μου όμορφη, του αρέσει μωρέ, του αρέσει. Τι είναι αυτό παιδί μου να δείξουμε στην κάμερα, αυτό. Αυτό, φίλος του. Εδώ. Λοιπόν, και τους αρέσει πάρα πολύ να σας πω την αλήθεια, οπότε πάει τώρα ο Δημήτρης να το κρύψει και θα βγούμε να βρούμε πού είναι. Τους είπα το βάζουν όπου θέλουν, εγώ πριν τους το έβαλα λοιπόν σε ένα δέντρο. Δίνουμε και ένα στοιχείο, να ξέρουμε. Είναι μαύρο πουλί ο Μπάμπης. Είναι μαύρο πουλί ο Μπάμπης, είναι μαύρο πουλί. Λοιπόν, αυτά έτσι περνάμε. Αύριο θα σηκωθώ εσύ το πρωί να ξεκινήσω να φτιάχνω καμία έτσι βαλίτσα για το διήμερο που θα λείπουμε. Άγριες μέλισσες, βλέπω τελευταίο το φινάλε σήμερα, ε. Δεν το βλέπω ποτέ. Απλά τώρα το βλέπω στη τηλεόραση. Για γράψτε μου κάτω στα σχόλια, ποιο σας αρέσει περισσότερο, οι άγριες μέλισσες ή ο σασμός. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική γιατί τις άγριες μέλισσες δεν τις έχω δει ποτέ, ούτε ένα επεισόδιο. Γενικά δεν μου αρέσουν τα έργα τα... Μπορώ, αρνούμε να βλέπω έργα τα οποία είναι καταθλιπτικά. Δεν μπορώ. Θέλω να βλέπω χαρούμενα έργα, θέλω να βλέπω κωμωδίες, θέλω να βλέπω ελληνικές ταινίες που μου αρέσουν, τις λατρεύω τις ελληνικές ταινίες. Τις έχω δει σχεδόν όλες τις ελληνικές ταινίες. Όλες όμως. Είμαι φαν των ελληνικών ταινιών, αλλά δεν μπορώ αρνούμε να βλέπω καταθλιπτικά έργα. Αλλά γράψτε μου κάτω στα σχόλια, ποιο σας άρεσε περισσότερο, σασμός ή άγριες μέλισσες. Έτσι, να πάρω ένα, να κάνω ένα, να κάνω ένα, πώς το λένε. Ακόμα στα χέρια του είναι. Ακόμα. Ακόμα θα φτιάξω. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι μου κάνετε. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και μόλις τώρα κατάφερα να ανοίξω την κάμερα για να σας δείξω μαλλί. Είδατε πως άνοιξε τελικά το μαλάκι και έχει σκάσει και η ρίζα. Λοιπόν, και είμαι έτοιμη, εδώ έχω και το τσαντάκι, αυτό που σας είχα δείξει από το σκλαβενίτι που είχα πάρει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, έχω τακτοποιήσει τα καλώδια της κάμερας, τα φορτιστές, τα πάντα, πάντα, πάντα. Έχω κατεβάσει ήδη μία βαλίτσα και είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση. Βέβαια, να πω εδώ ότι σε αυτό το σημείο ότι άλλαξα, έβαλα το παμισάκι μου, γιατί με πήρε η Κατερίνα και μου είπε ότι βρέχει. Βέβαια, να πω επίσης ότι η Κατερίνα δεν με περιμένει σήμερα, γιατί πάω για να της κάνω έκπληξη. Νομίζω ότι θα πάω αύριο. Αλλά είπαμε να πάμε σήμερα, γιατί έχουν σήμερα και μία γιορτούλα, τέλος πάντων, πάρτι. Και δεν με περιμένει. Με περίμενε στην αρχή, αλλά της είπα ότι δεν θα μπορέσουμε να έρθουμε από σήμερα. Οπότε, ναι, θα με δει μπροστά της Φάντη Μπαρθούνη. Και καθόμαστε και περιμένουμε. Η ώρα είναι έξω που να είναι έρχεται. Οπότε, λογικά κάτι στις 6.30 υπολογίζω. Θα ξεκινήσουμε 6.30-7. Και αυτά. Κάτι στις 11 το βράδυ θα φτάσουμε να βλέπουμε. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε από το αμάξι τώρα.
update. Μπορείς να κλείσω το παράθυρο λίγο. Όπου ξεμαλιασμένη. Λοιπόν, είμαστε, κοντεύουμε να φτάσουμε. Η ώρα είναι 9.30. Και θέλουμε πόση ώρα ακόμα? Μα μισά ώρα, μία ώρα. Μία ωρίτσα τι θέλουμε. Με ακούτε? Και όπως καταλάβατε από τα πλάνα, έχουμε φτάσει στο Βόλο. Έχει πάρα πολύ υγρασία, μας έπιασε και βροχή. Τώρα περιμένουμε εδώ στο ξενοδοχείο να δούμε τι θα γίνει με τα πράγματα. Δεν είναι, είναι έτσι το ίδιο στην κάμερα. Κόκκινο είναι. Κόκκινο, ξεθοριασμένο κόκκινο, Δημητράκο μου. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουμε τα πράγματα, πώς θα τα πάρουμε τα πράγματα στο δωμάτιο. Και περιμένουμε εδώ να δούμε τι κάνουμε τα πράγματα. Έχει πάρα πολύ υγρασία, έχει πολύ υγρασία. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα σας ανοίγω και εδώ να δείτε έξω. Αχ, να βγω σιγά σιγά. Λοιπόν, τάρα! Ουφ, 5 ορόφους ανέβηκα, 5 ορόφους κατέβηκα. Το ίδιο και χθες. Λοιπόν, είμαστε στο Βόλο. Είμαστε τώρα στο ξενοδοχείο. Είχαμε κατέβει τώρα το πρωί για να πάρουμε πρωινό. Και ανεβήκαμε. Λοιπόν, είμαστε στο κέντρο. Μένουμε ακριβώς στο κέντρο. Μας έχουν κλείσει ξενοδοχείο για το γάμο.
Οπότε είμαστε ακριβώς στο κέντρο. Σας γυρνάω την κάμερα να δείτε. Είναι το λιμάνι κάτω εκεί πέρα. Από εκεί πέρα είναι η παραλία του Βόλου. Μιλάμε για πολύ βροχή όμως, πάρα πολύ βροχή. Από εκεί πας στο κέντρο του Βόλου. Δεν βλέπω κάτι άλλο να σας δείξω. Από εκεί ξεκινάει το πύλιο, πίσω δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Μαγικά, μαγικά. Ήρθες! Λοιπόν, πάμε να σας κάνω και ένα ωραίο. Είναι το δωμάτιο των παιδιών εδώ πέρα. Έχει τη τηλεορασίτσα τους, που θα την ανοίξουμε κιόλας τώρα. Ωραία. Η θέα τους είναι ακριβώς ίδια με τη δικιά μας. Είναι το θέατρο εκεί πέρα. Το βλέπετε κάτω το θέατρο. Τα παιδάκια μου, τα οποία έχουν πετάξει όλα τα ρούχα τους κάτω, θα τα μαζέψουν τώρα. Εγώ μόνο τα δίπλωσα. Μπράβο αγάπη μου. Ο Δημήτρης αλλάζει συνέχεια τις κάρτες, τις βάζει και τις βγάζει. Έχουμε ένα υπέροχο... Πάμε, δεν είναι πολύ μου την κάρτα. Ευχαριστώ. Ένα πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, να με είδατε και εμένα τώρα. Γεια σας. Γεια σας. Με... πιστολάκι, έχεις έναν πάρα πολύ ωραίο καθρέφτη να βλέπεις τον εαυτό σου. Έχει ένα φανταστικό μπάνιο, να σας πω την αλήθεια, μεγάλο ευρύχωρο μπάνιο. Και γενικά το δωμάτιό μας είναι ένα δωμάτιο το οποίο ενώνεται ουσιαστικά με αυτή την πόρτα και γίνεται, εδώ μπαίνεις, είναι το δικό μας το δωμάτιο, δεν σας δείχνω από εδώ, γίνεται πανικός, γίνεται χαμός, έχει ένα διπλό κρεβάτι, έχει έναν ωραίο πίνακα. Πάμε από εδώ να σας δείξω. Έχει τις ντουλάπες και τις ωραίες που έχουμε βάλει τα πράγματα μας. Έχει χρήμα το κυβότεο. Βάφουμε τα χρήματα. Τα αγόρια μου. Και αυτό είναι το δικό μας το μπάνιο. Κάτι που ξέχασα, να πάρω είναι σαμπουάν και αφρόλουτρο. Δεν πήρα. Οπότε θα πετάξω. Ευτυχώς που έχουμε και σκλαβενίτη, γιατί εμένα με ακολουθεί πάντα ένας σκλαβενίτης, γενικά με ακολουθεί πάντα ένα σούπερ μάρκετ, οπότε θα πάμε να πεταχτούμε τώρα να πάρουμε. Και αυτά, τώρα βρέχει πάρα πολύ, είναι δύσκολο να βγεις να περπατήσεις τώρα στην παραλία, θα δούμε τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε λίγο να σταματήσει η βροχή. Το απόγευμα είναι ο γάμος, η ανιψιά μου θα έρθει εδώ να ετοιμαστεί, οπότε θα είμαστε μαζί, θα ετοιμαστούμε παρεΐτσα. Αυτά. Νομίζω σας τα είπα όλα. Σας έδειξα και το δωμάτιο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά. Πάω να πιω λίγο καφεδάκι και συνεχίζουμε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είμαι ένα χάλι, μαύρο, μαύρο χάλι. Έχω φάει πολύ βρόχα. Από το πρωί τρέχω. Γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να στεναχωρηθεί το παιδί μου. Επειδή ρίχνει καρεκλοπόδαρα, επειδή ο καιρός αποφάσισε σήμερα να φρέξει. Μισό λεπτό να χαμηλώσω το πόδι. Μπέρδεψα τώρα, μπέρδεψα και το δρόμο. Λοιπόν, πάω ουζερή, γιατί έχουν πάει εκεί ο Κώστα να πάρω τα παιδιά μου να γυρίσω, γιατί περιμένουμε το... περιμένουμε να πάω να με χτενίσουν και εμένα μαζί με, με το παιδί. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, κρατιέμαι με νύχια και με δόντια να μην κλάψω. Είναι πολύ έτσι συγκινητική στιγμή. Η κατάστασή μου είναι αυτή, ενώ έχω φέρει ρούχα και αυτά, κυκλοφορώ με αυτά που ταξίδεψα χθες. Δεν πειράζει μωρέ, το παιδί να είναι καλά, είχε στεναχωρεθεί πάρα πολύ που έγινε. Μιλάμε για βροχή τώρα, έτσι δεν υπάρχει. Μιλάμε για τρελή βροχή. Τρελή βροχή όμως. Να μην βλέπεις. Πραγματικά να μην βλέπεις. Λοιπόν, τώρα φτάνω στο λιμάνι του Βόλου. Έκανα πριν λάθος. Οπότε, για να μην μπερδευτώ πάλι, μισό λεπτό, ναι, εντάξει, το βρήκα. Έκανα λάθος, αλλά τώρα νομίζω είμαι στο σωστό δρόμο. Μπαίνω στην Ιάσονος και θα στρίψω κάπου δεξιά, μου είπανε. Εν τω μεταξύ σας είπα ότι σας έχω πει ότι είμαι κλειστοφοβική και ότι δεν μπαίνω σε ασανσέρ και το δωμάτιό μας είναι στο 5ο όροφο, οπότε καταλαβαίνετε ανεβοκατεβαίνω 5 ορόφους, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Παιδιά, τι όμορφος που είναι ο Βόλος,
Ξέρω ότι σας κουράζω, που σας το λέω συνέχεια, αλλά πραγματικά την αγαπάω αυτή την πόλη πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, α, εδώ στρίβω. Λοιπόν, σας κλείνω, πάω να πάρω τα τέκνα μου να μαζευτούμε, γιατί δεν βλέπω να ετοιμάζομαι. Αυτά. Τέλειο! Κατερινά, πού μπορεί να το βάλεις τώρα το νηφικό, ε? Αγνοήστε το χαμό που γίνεται πίσω. Λοιπόν, το φόρεμα είναι αυτό. Όσο μπορώ δεν έχω άλλον καθρέφτη για να σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτά. Πώς σας φαίνεται? Χαμός πίσω. Το μαλλί κότσο πάνω. Το βάλω έτσι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε έτσι. Λοιπόν, και το παπούτσι είναι αυτό εδώ. Φανταστικό, πάρα πολύ άνετο, παρότι εγώ δεν φοράω. Είναι πάρα πολύ άνετο. Έχει τελειώσει. Αγάπη μου, μωρό μου, Ειρηνούλα. Λοιπόν, και είμαστε στο τραπέζι. Εσύ ως ο γάμος έχει γίνει εκτελεστή. Ποιο που φάσω, τι ναι. Δεν μου είπες να το πάρω. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με την Αγγελική. Την έκδοση που σας έλεγα να δείξουμε ποτέ. Σας την έδειξα. Θα την δείτε σε λίγο. Αγγελική, αν κάτσε γιατί παίρνεις το πλάνο. Πες καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα! Ναι. Άνοιξα την κάμερα επιτέλους. Λοιπόν, και πάμε, θα σας κλείσω αυτό το βλογκάκι του γάμου με μια υπέροχη θέα. Έχει απίστευτη ζέστη σήμερα στο Βόλο. Κοιτάξτε έξω τώρα που είναι με ήλιο. Απίστευτο. Τι ομορφιά. Λοιπόν, αποχαιρετάμε το Βόλο, τώρα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Η Αγγελική με τα παιδιά είναι έτοιμη. Εγώ είμαι έτοιμη. Εδώ, όπως βλέπετε, έχω φτιάξει τις βαλίτσες. Έχω ετοιμάσει το δωμάτιο. Γίνεται βομβαρδισμός μέσα στο δωμάτιο. Θα σας πω ότι περάσαμε υπέροχα, περάσαμε καταπληκτικά. Ήταν πάρα πολύ όμορφα όλα, παρόλο που ο καιρός δεν μας έκανε καλό καιρό στο γάμο, η αλήθεια είναι αυτή. Κάποια στιγμή, εντάξει, αγχωθήκαμε κιόλας, γιατί έριχνε καρυκλοπόδαρα. Ανοίγω λίγο να αερίζεται και το δωμάτιο. Λοιπόν, και κάπως έτσι σας αποχαιρετάμε αυτή τη στιγμή από Βόλο. Καθίστε, καθίστε εδώ πέρα. Μαγική. Εντάξει, νομίζω ότι σας έχω ζαλίσει και με το Βόλο, ότι είναι μια μαγική πόλη. Τα παιδιά είναι στον κάτω όροφο μαζί με τα ξαδερφάκια τους, τη Μάρθα και τη Χάρης. Η Αγγελική με τον άντρα της μας περιμένουν, έχουν ετοιμαστεί για αυτή και μας περιμένουν. Αυτά. Λοιπόν, ελπίζω να σας αρέσει. Προσπάθησα να σας τραβήξω πάρα πολλά. Α, με παίρνει ο Κώστας, οπότε λογικά είναι για να κατεβάσω τα πράγματα. Θα τα πούμε τώρα από Αθήνα. Λοιπόν, πάω τώρα στην Αγγελική. Τα παιδιά μου ακούγονται μέχρι από τον τρίτο. Είναι ο τρίτος. Τα παιδιά μου ακούγονται. Απίστευτα. Ακούω και το... Τη φωνούλα της ακούω. Τη φωνούλα της. Εδώ. Κάνει το χέρι της θείας. Καλλιτέχνης. Γιατί? Να πάω την κόρνα.
Τι τελειώσαμε, δεν έχει κόρνα. Και την κλείσανε τη. Μπήκαμε όλοι. Μπράβο. Έλα, μπες και εσύ, Μαριλάκι μου. Όλοι πάτε. Ωρε, πες πώς πέρασες το γάμο, πες κάτι, Ρακελική. Χορέψαμε πάρα πολύ ωραία, ήταν. Εσύ έχεις πει στο vlog σου ότι θα συναντιόμασταν. Ναι, το είπα. Το είπες, πρόλαβες, ε. Δεν έχω τραβήξει πολλά. Τραβήξω εδώ. Ε, α. Πάμε στον Ίσαλο. Τι σου είναι Ίσαλος. Να σου πω, δεν πάμε, μην πάμε για καφέ τώρα. Πού πάμε. Πάμε να τσιμπήσουμε και θα φύγουμε. Είναι 12 η ώρα. Στον Ίσαλο έχει τα πάντα. Δεν ξέρω τι είναι ο Ίσαλος. Είναι μαγαζί, είναι περιοχή. Είναι μαγαζί. Μην είσαι περίεργη. Φτάσαμε στη ρεσεψιόν, σας κλείνουμε. Τα παιδάκια μου όλα αυτά καλημέρα από το σπίτι. Τι κάνετε? Όπως καταλάβατε, κάπου εδώ σήμερα θα κλείσει. Αχ, τρόμαξα ρε Δημητράκο. Κάπου σήμερα θα κλείσει αυτό το βλογκάκι. Σας πήρα μαζί όπου μπορούσα και όπως μπορούσα. Κάποια στιγμή άφησα την κάμερα, δεν μπορούσα να κρατάω και την κάμερα, οπότε κατέγραφα με το κινητό, οπότε πολλά πλάνα, μισό λεπτό να ανάψω τα φώτα, πολλά πλάνα που σας είχα τραβήξει, δυστυχώς δεν μπορούσα να τα κάνω σωστά ώστε να τα βάλω στο βιντεάκι και να τα δείτε. Προσπάθησα να σας βάλω πραγματικά ό,τι έτσι καλύτερο μπορούσα, ώστε να έχετε μία γεύση, να πάρετε τέλος πάντων μία γεύση από το γάμο. Η κάμερα σύγχρηστη, το παιδί ήρθε. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα για το γάμο δύο πράγματα για να κλείσουμε το βίντεο. Μπορεί να συγκινηθώ. Το γάμο, καταπληκτικός γάμος, υπέροχος γάμος. Τα παιδιά είχαν κάνει... Τα είχαν διοργανώσει όλα τέλεια, υπέροχα και για μας τους καλεσμένους, για όλο τον κόσμο, για όλους όσους είχαν έρθει. Κλάψαμε πολύ, έκλαψα εγώ πάρα πολύ και γέλασα επίσης πάρα πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική μέρα, γιατί ποτέ δεν πίστευα ότι θα λείπει η αδερφή μου από το γάμο της Κατερίνας. Για όσους... δεν το γνωρίζετε και είσαστε καινούργοι σε αυτό το κανάλι, να σας πω ότι εγώ έχω χάσει την αδερφή μου και γι' αυτό το λόγο υπήρχε και μια έντονη συγκίνηση σε αυτό το γάμο. Πιστεύω πάντα και το λέω, και το λέω πραγματικά, δεν είναι για να σας το πω, ότι όταν φεύγει ένας άνθρωπος δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε, ξεχνιέται ή... σταματάει να υπάρχει. Για μένα και ο μπαμπάς μου και η αδερφή μου υπάρχουν παντού. Οπότε θεωρώ ότι και η αδερφή μου την ημέρα του γάμου ήταν εκεί δίπλα της, δίπλα μας. Εγώ κάποια στιγμή εντωμεταξύ βγήκα έξω από την εκκλησία, γιατί δεν ήθελα να με δει Κατερίνα μέσα στην εκκλησία να κλαίω και να ξεκινήσει να κλαίει την ώρα του μυστηρίου, γιατί η Κατερίνα... Μας δένει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο με την Κατερίνα. Είμαι θεία της, είμαι αδερφή της, είναι ο άνθρωπός μου, είναι... δεν μπορώ να σας περιγράψω το... είναι ξαδερφή του Δημήτρη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τη σχέση που έχω με την Κατερίνα, με την ανιψιά μου. Και είναι και παιδί μου, έτσι, είναι της αδερφής μου το παιδί. Οπότε κάποια στιγμή βγήκα έξω από την εκκλησία... και εκεί που είχα συνέλθει λίγο και έλεγα «ΟΚ, εντάξει, είμαι ΟΚ», ερχόντουσαν οι φίλες της αδερφής μου
Με βρίσκανε δακρυσμένες και αυτές συγκινημένες. Άντε ξανά πάλι τα ίδια. Ξανά κλάμα. Αυτά περί της, του γάμου. Ήταν όλα υπέροχα, υπέροχα, το catering, το κέντρο που η αίθουσα δεξιώσεων που είχαν κλείσει τα παιδιά ήταν υπέροχη. Τα πάντα ήταν καταπληκτικά. Καταπληκτικά ήταν επίσης που είχε καταφέρανε και ήρθε το ζεύγος, Αγγελική και Βασίλης, με τα κορίτσια, με τις αδελφιές μου. Μιλάμε, φάγανε πολύ ρύζι τα παιδιά. Ναι, καταπληκτικά ήταν επίσης που κατάφερε η Αγγελική με το Βασίλη και ήρθανε με τα κορίτσια. Γελάσαμε πάρα πολύ. Γιατί να πω τώρα για την Αγγελική και το Βασίλη. Αυτά τα παιδιά όπου και να πάω δεν υπάρχει περίπτωση να μην κλάψω από τα γέλια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι και οι δύο ντάλε κουάλε που λέμε. Οπότε γελάσαμε πάρα πάρα πολύ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Τα παιδιά το καταευχαριστήθηκαν. Εγώ είδα τους συγγενείς μου που είχα πάρα πολύ καιρό να τους δω. Τι άλλο να σας πω. Απλά όταν είναι λίγες ημέρες και δεν προλαβαίνεις έτσι να πας, να δεις. Κάπου σε πιάνει μία έτσι... Κάτι σε πιάνει. Θες να πας να γυρίσεις τώρα στο Βόλο, αν δεν πας... Να πας στα Ουζερή, να πας... η Αγγελική με τον Βασίλη και τον Κώστα πήγανε και τα παιδιά. Εγώ δεν κατάφερα να πάω γιατί έτρεχα με την Κατερίνα με τις ετοιμασίες. Οπότε πήγανε μόνο τα παιδιά. Αλλά ναι, πρέπει να έχεις μέρες μαζί σου, χρόνο να γυρίσεις, να πάμε στο Πήλιο, να πάμε για μπάνιο. Εν τω μεταξύ ο καιρός εκεί που ήταν κατακλυσμός, είχαν ανοίξει ουρανοί τα πάντα. Την επόμενη μέρα, ζέστη, φουλ ζέστη, δηλαδή, και δεν είχα πάρει μαγιό μαζί, δεν είχα πάρει τίποτα και λέω, αν είχα μαγιό θα τους έβαζα να βουτήξουν στη θάλασσα, είχε πάρα πολύ ζέστη. Τι άλλο να πούμε, Δημητράκο, για το γάμο, τι άλλο έτσι για το διήμερό μας, το ξενοδοχείο που μείναμε, φανταστικό. Και ανάψαμε και κεράκια. Ανάψαμε. Κερά. Πού ανάψαμε κεράκια. Στην εκκλησία. Άναψαμε τα κεράκια μας στην εκκλησία, βέβαια. Όποιος έχει την εκκλησία δεν γίνεται. Ω, δεν γίνεται. Νομίζω σας τα είπα όλα, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Ήταν ένα μαγικό, πολύ όμορφο διήμερο. Συγκινητικό, με γέλια. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, φάγαμε. Τα παιδιά μας εξαιρετικά. Εξαιρετικά, είχε έρθει, μην ξεχάσω να αναφερθώ στον αδερφό μου με την γυναίκα του και τα παιδάκια, τα νηψιά μου που είχαν έρθει επίσης και τους είχα εκεί κάπου, βλέπετε στο, σε κάποιο πλάνο περνάει και το τρελό κοριτσό μου, η Ειρηνούλα μου. Ήταν μαγικά, μαγικά, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά. Πριν κλείσω όμως το βίντεο, θα ήθελα να πω ότι αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο στην Αθηνά μου, στην αδερφή μου, με πάρα πάρα πολύ αγάπη. Ξέρω ότι μας βλέπει, ξέρω ότι μας προσέχει και την αγαπάμε πολύ και μας λείπει πολύ. Λοιπόν, και το αφιερώνω μέσα από την καρδιά μου σε εκείνη. Λοιπόν, αυτά. Σας αφήνω κάπου εδώ, εμείς τα λέμε, γιατί τώρα βλέπετε σκάει εδώ το δάκρυ, σκάει δεν... Λοιπόν, σας αφήνω κάπου εδώ, θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι, κλασικά με τα φαγητάκια μας και τα τεράστια, σας έχω βάλει και το cheesecake που φτιάξαμε με τον Δημητράκο μου. Φιλάκια πολλά, να προσέχετε. Μουα, φιλί μεγάλο και τα λέμε, σας περιμένω κάτω, φυσικά στα σχόλια όλες σας. Yeah.